το κέρδος είναι ότι δεν υπήρχαν και πολλοί τραυματισμοί σε ένα τέτοιο γήπεδο. The most important is that we finish first in our group. Exactly as I said, after the first game in this round against Aris, that we have to have a strategy. We have to follow our strategy because football means strategy first of all. How to build the team, how to build the performance, how to build the mentality. It's not that you can do from one day to another day. Το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι τερματίσαμε πρώτοι στον όμιλο, όπως είχαμε πει και στο παιχνίδι μετά το πρώτο παιχνίδι του ομίλου με τον Άρη. Το πιο σημαντικό ήταν να έχουμε την στρατηγική μας. Η στρατηγική μας είναι πολύ σημαντική για το στο ποδόσφαιρο. Με αυτήν χτίζεις την απόδοσή σου, χτίζεις την οτροπία σου που δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Then we finished first in this classification. We finished first in the classification of the league. Έτσι λοιπόν τελειώσαμε πρώτοι στην βαθμολογία στον ομιλό μας, τερματίσαμε πρώτοι στην βαθμολογία στον πρωτάθλημα για αυτό το γύρο. A fantastic year and for this reason we are very happy. Μια φανταστική σεζόν και γι' αυτό το λόγο είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θα ρωτήσω τον Prijović γιατί είχε μεγάλη διάθεση να βάλει κι άλλα γκολ και μπήκε σε αυτόν τον δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Because there are players that have different motivations, winner personalities. Ο Prijović είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια τέτοια νοοτροπία, είναι μια νοοτροπία νικητή. And Prio always likes to be inside of the pitch. He's a big It's a big fight with him to keep out, to rest him, because sometimes he needs also this. Του αρέσει πάρα πολύ να βρίσκεται στο γήπεδο. Έχουμε τεράστιες μάχες όταν θα πρέπει να μείνει και εκτός γήπεδου, γιατί κάποιες φορές πρέπει να μείνει για να ξεκουραστεί. Because he wants to be there, to support the team and to score. And I believe that he's one in the first five scorers. I'm not sure. I don't want to do a mistake, but a statistic for 2018. Θέλει να βρίσκεται εκεί και χωρίς να θέλω να κάνω λάθος, νομίζω ότι βρίσκεται μέσα στην πρώτη πεντάδα για τους scorers. Στατιστικά μιλώντας πάντα. Then this is his motivation. Always to be inside of the pitch and to score. Πάντα να βρίσκεται στο γήπεδο και να σκοράρει. Όταν τελείωνε το αυτή η περίοδος του Καλοκαιριού, είχε πει ότι έρχεται να περάσει αυτή η μέρα γιατί είναι περίοδο χρονικά. Τώρα έχει μπροστά από μια περίοδο που πάλι περιμένει κάτι ο ίδιος. At least one day let me to rest and not to sleep. Okay, joke aside, we have management that they take care of this. Πέραν της πλάκας, έχουμε μια διοίκηση η οποία λαμβάνει υπόψη της και προσέχει για αυτά τα θέματα. Παλογιάννης Λίρατζης, τους βλέπει καθημερινά, εμείς τους είχαμε δει στην Ολλανδία, έψαχνε έτσι μια ευκαιρία να τους δει με την πρώτη ομάδα. Yes, are part of the group and normally that today our first target was, as I said, to finish the group, the qualification being first. The second was to give some space to some players that played less. The third was to have a mixture and an understanding of position, like Karell is playing with Akpom, like Karell is playing with Prijović, behind Prijović. Είναι ένα κομμάτι της ομάδας μας. Πρώτος μας στόχος για σήμερα ήταν, όπως σας είπα και πριν, να τερματίσουμε πρώτοι στον όμιλο. Δεύτερος στόχος μας ήταν να δώσουμε ένα χρόνο συμμετοχής σε παίκτες οι οποίοι δεν είχαν αρκετό μέχρι στιγμής. Τρίτος χρόνος ήταν να κάνουμε κάποια μίξη σε θέσεις, να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, όπως είδαμε τον Karell πίσω από τον Akpom, το αντίθετο με τον Prijović στο επόμενο ημίχρονο. And behind all of these two, to have a line, let's say, with Bise, like for one's free two. Line of Bise, Varda and Limnios behind the two players in attack. Έχοντας ένα σύστημα στο 4-1-3-2, να έχουμε περισσότερους παίκτες στην επίθεση. Not so important the numbers, but was this idea to have also Bise in the center, a little bit back, with other two strikers in front. Then the last was also the possibility when we felt that the qualification it's saved from this situation. was this other point to give these minutes to the young players. Χωρίς να έχει σημασία ο σχηματισμός, θέλαμε απλά να έχουμε έναν παίκτη ακόμα πίσω από την γραμμή της επίθεσης και από εκεί πέρα τον είδαμε ότι το θέμα πρόκρισης ξεκαθαρίστηκε και θέλαμε να δώσουμε και χρόνο συμμετοχής στους νέους παίκτες. Μια ερώτηση, την Κυριακή δεν θα παίξετε. Είμαστε σοκαρισμένοι βλέποντας το βίντεο που ένας διεθνής έπεσε θύμα κακοποιών. Θέλω να του βάλετε ένα σχόλιο και όταν θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, εάν θέλετε να παίξετε την αγωνιστική αυτή ή όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, θα συνεχίσουμε ημερολογιακά όπως δεν είναι εκεί. First, look what happened, it's unbelievable. Αυτό που έχει συμβεί είναι απίστευτο. Unfortunately, since I am here 5 years, for 5 years every year there were problems to stop the league, but this time it's a big shit. Δυστυχώς, τα 5 χρόνια αυτά που βρίσκομαι μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, κάθε χρόνο συμβαίνει κάτι και σταματάει το πρωτάθλημα, αλλά αυτό είναι πραγματικά αισχρό. It's not normal. It's something that overcome every limit. Δεν είναι φυσιολογικό. Είναι κάτι που ξεπερνάει οποιοδήποτε όριο. I hope that police to find very fast these bastards. Ελπίζω η αστυνομία να βρει γρήγορα αυτούς τους bastards που το κάνουν. From other point of view, what you ask me is not my job to analyze and to say with whom to play. It's the job of federation. They know better. They analyze better. They have everything in their under the control. Απ' την άλλη δεν είναι δική μου δουλειά να πω ποιον θα παίξουμε. Νομίζω ότι η Λίγκα θα φροντίσει και έχει υποέλεγχο το ποιον θα ξεκινήσουμε.